Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας LM35. Έναν πολύ βασικό αισθητήρα με πάμπολες χρήσεις. Έχει απλή συνδεσμολογία και μπορείτε εύκολα να το χρησιμοποιήσετε σε απλές ή και πιο σύνθετες εφαρμογές. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Αισθητήρας θερμοκρασίας LM35. Καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wire. Πλακέτα δοκιμών ή breadboard. Μικροελεγκτής Arduino Uno. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας έχει, όπως παρατηρούμε, τρία ποδαράκια και συνδέεται στα αναλογικά pin. Η λειτουργία του μοιάζει αρκετά με τη φωτοαντίσταση, υπό την έννοια ότι αλλάζει η εσωτερική του αντίσταση ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αυτό που γνωρίζουμε από τον κατασκευαστή είναι πως για κάθε έναν βαθμό στη διαφορά θερμοκρασίας που αντιλαμβάνεται, η εσωτερική του αντίσταση αλλάζει έτσι ώστε να έχουμε 10 mV στην πτώση τάσης. Πρακτικά, έχει μια αναλογία απόκρισης, όπως τη λέμε, 10 mV ανά βαθμό Κελσίου. Και αυτό το κλάσμα να το θυμηθείτε και θα το χρησιμοποιήσουμε στον προγραμματισμό. Επίσης, από τον κατασκευαστή ξέρουμε ότι ο αισθητήρας δουλεύει από μείον 2 έως 150 βαθμούς Κελσίου. Προκειμένου να υπολογίσουμε τη διαφορά θερμοκρασίας από τη διαφορά στην τάση, πρέπει να κάνουμε λίγα μαθηματικά, τα οποία μπορεί να δει κάποιος αναλυτικά στο συνοδευτικό οδηγό. Την ένδειξη που παίρνουμε από το αναλογικό pin α0 την πολλαπλασιάζουμε με 500 και στη συνέχεια την διαιρούμε με 1024 ή πιο εύκολα την πολλαπλασιάζουμε με 0,48. Έτσι, έχουμε το αποτέλεσμα να μας βγαίνει σε βαθμούς Κελσίου. Τα τρία ποδαράκια του συνδέονται ως εξής. Το κοιτάμε πάντα από τη μεριά που διαβάζουμε τα γράμματα. Το αριστερό-αριστερό είναι η τροφοδοσία. Το μεσαίο θα μας δώσει την ένδειξη για την πτώση τάσης. Και το δεξί είναι η γύρωση. Το μεσαίο θα πρέπει να καταλήξει στο αναλογικό pin α0 για να μπορέσουμε να λάβουμε τη μέτρηση. Πάμε να συνδέσουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Πρώτα συνδέουμε την τροφοδοσία στα 5V. Μετά συνδέουμε τη γύρωση στο δεξί ποδαράκι και τελευταία συνδέουμε στο α0 το μεσαίο ποδαράκι. Η συνδεσμολογία τελείωσε και πάμε να δούμε τον κώδικα. Πρώτα απ' όλα ορίζουμε την μεταβλητή α, η οποία είναι ακέραια, στην οποία αποθηκεύεται η τιμή της τάσης από το α0. Στη συνέχεια ορίζουμε τη μεταβλητή temp, η οποία όμως επειδή θα είναι αποτέλεσμα διαίρεσης, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάντα ακέραια. Άρα την ορίζουμε ως float, δηλαδή ότι θα έχει δεκαδικό μέρος. Ενεργοποιούμε την επικοινωνία με τον υπολογιστή μέσω της serial begin. Μέσα στη λούπα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαβάσουμε τη μεταβλητή από το α0 και να την εκχωρήσουμε στη μεταβλητή α. Στη συνέχεια κάνουμε τον υπολογισμό της temp. Προκειμένου το αποτέλεσμα να βγαίνει σε βαθμούς Κελσίου, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με το 500 και στη συνέχεια να διαιρέσουμε με το 1024. Εδώ δεν πολλαπλασιάζουμε το 500, αλλά πολλαπλασιάζουμε πρώτα με το 5 και στη συνέχεια με το 100. Μην σας μπερδεύει αυτή η τελεία, γιατί είναι απλά για να δείξει ότι πολλαπλασιάζουμε με το 100 ως φυσικό αριθμό και όχι ως ακέραιο, έτσι ώστε η τιμή που θα εκχωρηθεί στην temp να είναι φυσικός αριθμός, δηλαδή να έχει δεκαδικό μέρος. Ούτως ή άλλως, στον πολλαπλασιασμό ισχύει αντιμεταθετική ιδιότητα, οπότε μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε πρώτα με το 5 και μετά με το 100 και είναι έτσι το ίδιο σαν να πολλαπλασιάσαμε με το 500. Στη συνέχεια, εκτυπώνουμε τη θερμοκρασία στο monitor και εκτυπώνουμε στην αποκάτω γραμμή με το println το βαθμί Κελσίου. Τέλος, χρησιμοποιούμε την εντολή delay 1000, δηλαδή περίμενε ένα δευτερόλεπτο, προκειμένου να μην μας εμφανίζει πολύ γρήγορα τα μηνύματα. Πάμε να κάνουμε verify τον κώδικα και στη συνέχεια τον φορτώνουμε στο Arduino. Πάμε να ανοίξουμε την οθόνη του monitor από τα Tools Serial Monitor. Όπως βλέπετε, στο monitor μας εμφανίζει τις ενδείξεις θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου. Ακουμπάω το χέρι μου έτσι ώστε να ανεβάσει θερμοκρασία ο αισθητήρας και βλέπουμε ότι ανέβασε από 25 σε 27 βαθμούς Κελσίου και άμα κάτσω αρκετή ώρα θα ανεβάσει μέχρι τους 36 και 6. Η κατασκευή μας δουλεύει μια χαρά. Τώρα λοιπόν είναι στο χέρι σας να δείτε πού θα εφαρμόσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στις δικές σας κατασκευές.